είναι θετικός γενικότερα, ποιος είναι θετικός μαζί σου. Είναι εσύ έχεις βιώσει αυτό το κλισέ που ξέρω ότι είναι πολύ κλισέ ως ερώτηση, αλλά υπάρχει στο χώρο μας που βλέπει κάποιος μια ωραία γυναίκα που θέλει να μπει σε showbiz, αυτό λέγεται θέατρο, τηλεόραση, παρουσίαση και επειδή μόνο και μόνο βλέπει μια εντυπωσιακή εμφάνιση, οι γυναίκες μπορεί να δρουν ανταγωνιστικά, οι άντρες ενδεχομένως, ξέρεις, να μένουν στο κομμάτι εμφάνιση. Ήταν κάτι που ένιωσες ότι πρέπει να παλέψεις για να το προσπεράσεις. Μιλάς για το κομμάτι της δουλειάς. Και της δουλειάς και της συμπεριφοράς. Ξέρεις, από τη μία πολλές φορές οι γυναίκες θέλουν να πούμε, έλα μωρέ, αυτή μια ωραία σιγά κοπέλα είναι, δύο σιγά μέτρα τώρα, είναι και... δεν είναι ταλαντούχα, κατάλαβες σου, αυτό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Κοίταξε, υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, εννοείται ότι υπάρχει. Ναι. Εντάξει, καλή εμφάνιση, το έχω ξαναπεί, γιατί η δουλειά τη δική μας δεν είναι προσόν. Θα έλεγα περισσότερο ότι είναι μειονέκτημα, ότι είναι ένα εμπόδιο που πρέπει να υπερπηδήσεις για να αποδείξεις ότι, ξέρετε παιδιά, εγώ δεν είμαι εδώ επειδή έχω την εμφάνιση που έχω, αλλά επειδή έχω κάποιες δυνατότητες και επειδή έχω θέληση να είμαι ηθοποιός. Νομίζω το πιο σοβαρό είναι όταν χάσεις τους δικούς σου σε νεαρή ηλικία, ότι πρέπει να σταθείς στα πόδια σου μόνος σου. Εκεί νομίζω ήταν η δυσκολία και από όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς οδοντόκρεμες, έτσι δεν είναι. Νιώθεις ότι πρέπει να είσαι αυτοδύναμος, ρε παιδί μου. Δεν έχεις από πίσω. Όταν σταθείς στα πόδια σου, μετά τα εμπόδια που σου βάζουν στη δουλειά είναι. Ναι, εντάξει, φαίνονται αστεία. Είναι λίγο αστεία. Λες, παιδιά, άμα σας αρέσω, σε όποιους αρέσω. Οι άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί μου ξέρουν πολύ καλά ποια είμαι και αν μπορώ να είμαι καλή σε αυτό που κάνω. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος άλλος θέλει να το ανακαλύψει είναι ευπρόσδεκτος. Όποιος δεν θέλει και είναι προκατηλημένος, δεν με αφορά ούτε εμένα. Ακριβώς. Θέλουμε και εμείς στη ζωή μας. Ακριβώς. Φέτος με τους συμμαθητές πάτε πάρα πολύ καλά. Σε άγχωνε αυτό το καθημερινό.